Καλημέρα, Δονάτε. Καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Χάρη. Τι κάνετε, πώς πάτε? Εδώ έχουμε λίγο συννεφιά, Δονάτε. Σήμερα μία συννεφιά, μία ήλιο. Είναι αυτή η αλλαγή καιρού που λογικά θα έρθει τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω, και έχει βρέξει, ναι. Εσάς πώς είναι? Όχι ακόμα, και εμείς τον ίδιο καιρό έχουμε ήλιο, συννεφιά, αλλά περιμένουμε. Υπάρχουν, πάντως έχουν δώσει καιρικά φαινόμενα ότι θα έχουμε αλλαγή. Οπότε να προσέχουν όλοι στους δρόμους. Ναι. Να προσέχουν, να δούμε πόσο θα μας πιάσουν. Να δούμε και με το αστυνομικό τμήμα τι γίνεται. Λοιπόν, το μάθατε, μετακομίζει το αστυνομικό τμήμα Καναλιακίου. Μάλιστα. Λοιπόν, μετακομίζει και πού πηγαίνει το ΝΑΤΕ? Πηγαίνει λίγο πιο πάνω από ότι ήταν μέχρι την πόλη. Σύμφωνα με την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάργας, παραχωρεί δωρεάν το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η υπηρεσία δόμησης επειδή εξοδού ακέρδος το 2013. Δηλαδή είναι λίγο πιο πάνω από εκεί που ήταν το αστυνομικό τμήμα. Μάλιστα. Η τεχνική υπηρεσία, να πούμε, του Δήμου θα μεταφερθεί σε άλλο κτίριο. Επίσης μισθωμένο. Μάλιστα. Έτσι μας κάνει ότι το αστυνομικό τμήμα Πάργας που υποβαθμίστηκε και έγινε αστυνομικός σταθμός προτάθηκε αρχικά η παραχώρησή του σε δύο κοντένια, δηλαδή να έφευγε από εκεί που είναι τώρα και να στεγαστεί δίπλα στο δημοτικό σχολείο. Ναι. Σε κοντέινερ. Το θέμα αναβλήθηκε γιατί προτάθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δούμε, δηλαδή να το δούμε και αυτό στην Πάργα. Να δούμε αστυνομικό τμήμα να στεγαστεί. Σε κοντέινερ. Να το δούμε και αυτό, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι να πω. Μάλιστα. Να πάμε. Να πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την ίδρυυση στην Αμμουδιά. Μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μας είχαν στείλει κάτι και φωτογραφίες τις σωληνώσεις που είχαν. Αν μπείτε στο φανάρι, οι οποίες ήταν πάνω από το μισό του, από τη σωλήνα έχει πιάσει έτσι, διάφορα υλικά. Δεν έχουμε ξαναδεί έτσι. Σωλήνες δεν έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, μετά από κινητοποίηση των κατοίκων της Αμμουδιάς και με ανακοινώσεις αλλά και με συγκεντρώσεις στο Δημαρχείο, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας, μετά από συνεδρίαση, αναθέτει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου την εκφώνηση μελέτης σχετικά με την αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης και την άμεση λειτουργία της δεξαμενής του χωριού της Αμμουδιάς. Μάλιστα. Που υπάρχει εκεί πέρα και δεν λειτουργεί. Μάλιστα. Μακάρι να λυθεί το. Οπότε μπορεί έτσι να λυθεί το θέμα. Μα το καλοκαίρι είχαμε πρόβλημα με την υδροδότηση. Δηλαδή να ερχόντουσαν τουρίστες και δεν είχαν νερό. Μακάρι να το δούμε να γίνεται σε πράξη, να μην είναι μόνο σε μελέτη, αλλά να το δούμε και να σε πράξη. Να προχωρήσει. Ναι. Να πούμε λίγο ότι και τα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι έχουμε και το σχολείο της ευκαιρίας, να πούμε και για την αιμοδοσία. Για δώσ' μας λίγο. Λοιπόν, συνεχίζονται οι εγγραφές για τη δημιουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Καναλάκι. Έχουμε μιλήσει με το Δήμο Πάργα. Στη Δευτέρα θα κάνουν μια ανακοίνωση να μας πούν πώς έχουν γραφτεί, πώς πάει η δημιουργία. Θα περιμένουμε Με ενδιαφέρον θα το παρακολουθούμε. Με αγωνία λοιπόν, και με ενδιαφέρον, ναι, γιατί είναι και αγωνία. Κάτι που γίνεται πρώτη φορά στο Καναλάκι. Και θέλουμε να έχει επιτυχία, θέλουμε ο κόσμος να πάει. Περιμένουμε τη Δευτέρα. Και ένα τελευταίο που έχουμε αύριο Σάββατο, αυτό το μηνό, ώρα 9 έως τις 1, στο κέντρο υγείας Καναλακίου θα πραγματοποιηθεί από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου Φαναρίου Πάργας, εθελοντική αιμοδοσία. Ωραία. Οπότε αύριο εθελοντική αιμοδοσία και καλό είναι έτσι να υπάρχει κινητοποίηση. Ο Σύλλογος πραγματοποιεί περίπου 1-2 φορές το μήνα στο Κέντρο Υγείας Καναλακίου. Ζητάει τη συμμετοχή όνομα, θα πρέπει να πάμε.
είναι, καλό είναι. Είναι σημαντικό. Δονάτε, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Μας πιέζει λίγο και χρόνο σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ fanaripress.gr. Βλέπουμε όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Φαναρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δονάτε. Ευχαριστούμε. Γεια, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.